τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι να είναι έξω. Δεν πρέπει να είναι έξω. Πού εγώ αλλιώ τώρα, έλα λίγο έξω, λίγο έξω. Η αλήθεια είναι ότι το ψυχολογικό είναι το χειρότερό μου αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έζησε τον εφιάλτη στα χέρια αυτού του ανθρώπου που σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Η 20χρονη κοπέλα από τη Σαλαμίνα περιγράφει αποκλειστικά στην κάμερα του Live News τα όσα έζησε. Κατεβαίνω από το λεωφορείο γύρω στις 2.30 ώρα το μεσημέρι. Κατεβαίνει, τον είδα και με ακολουθούσε. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ήμουνα σε σκαλιά, κατεβαίνω στην παραλία. Με ενοχλεί δύο φορές. Κάνω ότι δεν θέλω παραπάνω γνωριμίες, αποτρέπω και έχετε τρίτη φορά, γυρνάει και μου κάνει ότι άμα δεν με βιάσει θα μου βγάλει μαχαίρι. Ενημερώνω το φίλο μου, του λέω ότι με ενοχλεί ένας εδώ πέρα, είναι περίεργος, θεωρώ ότι είναι επικίνδυνος. Ή από τον φόβο μου μπήκαμε στην παραλία, ξεκίνησα να κολυμπάω, κολυμπούσε και αυτός μαζί μου. Έλα έξω! Η μάνα σου, έλα έξω. Θα σου πω εγώ ποιος είναι. Εκείνα τα λεπτά θα μείνουν χαραγμένα στο μυαλό της για πάντα. Πίστευε ότι όλα έχουν τελειώσει. Τον είδες να μπαίνει κι αυτό στη θάλασσα. Τι σκέφτηκες? Ότι θα με πνίξει. Προσπαθούσα να σώσω τη ζωή μου και πάλι καλά που ήρθε ο Αχιλλέας να με σώσει. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, η αλήθεια είναι. Φοβήθηκα πάρα πολύ. Με έσωσε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που έκανε. Εγώ έχω το φελοκάγγελό μου να έρθει την κατάλληλη στιγμή. Τώρα ελπίζω να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι καθόλου ωραίο. Ειδικά για νέες γυναίκες σαν εμένα. Πες την αλήθεια, άλλη. Πες την αλήθεια, άλλη. Με συνέχισε. Την αλήθεια σου λέω. Πει, είπες ότι έχεις μαχαίρι και δεν τα δει. Ψέματα είπες. Ναι. Το είπες όμως. Ναι. Μπράβο. Ακούστε την απίστευτη απάντηση που ισχυρίζεται ότι έλαβε από την άμεση δράση όταν κάλεσε για βοήθεια. Η αστυνομία πόση ώρα έκανε να έρθει? Μία ώρα και 10 λεπτά. Κάλεσες και εσύ και ο Αχιλλέας? Ναι, καλέσαμε και οι δύο. Και έκανε μία ώρα και 10 λεπτά. Μας ηρωνεύτηκαν και από πάνω ότι τι να κάνω να πετάξω. Δηλαδή ήταν τρομερή κατάσταση. Είχα βιώσει αυτό το σοκ και παρόλα αυτά η αστυνομία αργούσε τόσο πολύ να έρθει. Όταν ακούω μια κοπέλα φωνάζει βοήθεια, να τη βλέπω να τρέχει, να κατεβαίνω τα σκαλιά, να μπαίνει να κολυμπήσει για να γλιτώσει, δεν σκέφτηκα ένα πρώτο κατώ. Δηλαδή θα πω, κάτσε να πάρω την αστυνομία με ένα 0-0 μέχρι να κολυμπήσει, να κάνει ό,τι να κάνει. Από την πλευρά του, 35χρονος επίδοξος βιαστής φέρεται να αρνείται ότι είχε πρόθεση να κάνει κακό στην κοπέλα. Αρνούμε όλες τις κατηγορίες. Ποτέ δεν πλησίασα την κοπέλα για να την βιάσω. Δεν είχα τέτοια πρόθεση. Δεν την απείλησα ποτέ και δεν είχα πάνω μου μαχαίρι. Είδα το κορίτσι και ήθελα απλώς να της μιλήσω επειδή είδα μια όμορφη κοπέλα. Δεν ήθελα να της κάνω κακό και δεν την ακούμπησα. Έπειτα εμφανίστηκε ένας άνδρας και άρχισε να με χτυπάει και να με καταγράφει σε βίντεο χωρίς την συνένεσή μου και εκεί φοβήθηκα για την ζωή μου. Προς εκείνον θα κινηθώ νομικά. Δηλαδή και μήνες να μου κάνουν και έτσι. Αναμενόμενο ότι αν μου κάνουν μήνες θα κάνω και εγώ μήνυση και ό,τι να γίνει ας γίνει. Αυτός ο γνωστός σάτυρος του νησιού της Σαλαμίνας είχε συλληφθεί πάρα πολλές φορές και είχε καταδίκες πάρα πολλά χρόνια. Παρ' όλα αυτά ήταν έξω. Ο κόσμος έχει απευδύσει. Ο 35χρονος έχει κατηγορηθεί ξανά πριν από ένα χρόνο για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση δύο κοριτσιών. Και πάλι στην περιοχή της Σαλαμίνας, ενώ διαθέτει πλούσιο ποινικό μητρώο και καταδίκες για υποθέσεις ναρκωτικών και διαρρήξεις.